Τον άλλο ένα επεισόδιο χριστουγεννιάτικο, πρωτοχρονιάτικο, Nail Salon by Derek Ιωτής. Γεια σας φίλες μου, γεια σας φίλοι μου, γεια σας παιδιά, hello angels! Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ανταπόκριση που υπήρχε απέναντι στο πρώτο μου nail art βίντεο για τα Χριστούγεννα, ο Άγιος Βασίλης και η γυναίκα του Αγίου Βασίλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τις φωτογραφίες που μου στείλατε κάνοντας αυτό που σας έδειξα. Και ευχαριστώ επίσης τις δύο φίλες μου που ήρθαν και τους έφτιαξα τα νύχια τους κατά αυτόν τον τρόπο. Και θέλω να πω ότι ο λόγος που το σημερινό βίντεο ανεβαίνει είναι διότι μου ζητήσατε να κάνω περισσότερα βίντεο nail art. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο για μένα, δεν έχω κάποιον να βοηθήσει με αυτό και δεν ξέρω πώς γίνεται, αλλά ήθελα τόσο πολύ να μοιραστώ έτσι το πάθος μου για τα χριστουγεννιάτικα νύχια μαζί σας, που θα κάνω μια σειρά τελικά από video nail art, nail salon by Derek Ιωτής εννοείται, και το σημερινό μας, το απόψινό μας, θα είναι τα γάντια του Άγιου Βασίλη. Ναι, αυτά τα υπέροχα γαντάκια που βλέπετε να κρέμονται έτσι στα τζάκια και περιμένουν τις καραμελίτσες και τα γλυκά και τις σοκολατίτσες μπαίνουν και στα νυχάκια. Εσείς βέβαια το ξέρετε πάρα πολύ καλά εσείς που παρακολουθείτε τα νύχια, γιατί είναι πολύ κλασικό στυλ. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα το κάνουμε βήμα προς βήμα. Περνάω το βερνίκι μου με τη βάση. Εγώ θα βάλω βάση cut eye. Μια ευχή. Κάνω μια ευχή, κάνω μια ευχή. Να είμαστε μαζί, ό,τι κι αν συμβεί. Βλέπετε, έγινε το cut eye. Πολύ ωραίο. Και πάω να το πολυμερίσω για να ξεκινήσω το nail art μου. Και εφόσον είναι έτοιμα πολυμερισμένη σωστά η βάση μας, θα ξεκινήσουμε το nail art μας, όπου είναι τα γάντια του Άγιου Βασίλη. Θα πάρουμε το πιο ανοιχτό μας χρώμα και θα σχηματίσουμε σιγά σιγά δύο κύκλους. Όχι ακριβώς κύκλους, το σχήμα του γαντιού. Να είναι δηλαδή οβάλ στο τελείωμά του, αλλά όχι τόσο στρογγυλό, γιατί τα χέρια μας δεν είναι τόσο στρογγυλά. Και εφόσον κάνουμε το πρώτο εδώ, κάνουμε και μια πιο δεύτερη τελεία, πιο μικρούλα, και εφόσον κάνουμε το πρώτο σχηματάκι μας που είναι το χεράκι, κάνουμε και ένα πολύ μικρότερο που είναι το δαχτυλάκι. Εφόσον στρώσουμε το γαντάκι μας, το δαχτυλάκι μας και το υπόλοιπο, μεγαλώνουμε λίγο τον κορμό προς τα πάνω για να πάρει πιο σωστή γραμμή το χεράκι, όπως είναι ένα φυσιολογικό χέρι. Βάζουμε αρκετό υλικούλι, έτσι ώστε να γίνει και λίγο πιο 3D, λίγο πιο χοντρούλι, να δημιουργεί μια κούρπα έτσι χεριού. Εφόσον πολυμερίσαμε καλά τη βάση του γαντιού του Αγίου Βασίλη, πάμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε τη σκιαγράφηση στο χεράκι να γίνει πιο εμφανές. Αυτό το κάνουμε με ένα πιο σκούρο κόκκινο ή καφέ ή μπορντό, στο οποίο θα κάνουμε τις εξής κινήσεις σιγά σιγά με το πινελάκι μας. Βέβαια, εγώ χρησιμοποιώ αυτό το πινέλο, εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πιο μακρύ πινέλο, ο κάθε ένας χρησιμοποιεί όποιο πινέλο θέλει, μπορεί να σας βολέψει αυτό το πινέλο. Εμένα συνήθως με βολεύει το κλασικά λεπτό πινελάκι. Με εμφανή τη σκιαγράφηση στα δαχτυλάκια και σε λεπτομέρειες πλέον, το βάζουμε να πολυμεριστεί. Και εφόσον έχει πολυμεριστεί και είναι έτοιμο με όλες τις σκιές εδώ πέρα, θα πάρουμε λίγο μαύρο, γιατί φυσιολογικά αυτά τα γάντια θα πρέπει από κάπου να κρέμονται, να φτιάξουμε το κορδονάκι μας. Πολύ ωραία, το βάζουμε να πολυμεριστεί και αυτό. Και αν έχουμε βγάλει το σχέδιό μας και είναι έτοιμο, πάμε να τραβήξουμε τις γραμμούλες μας λευκές. Θα κάνουμε τα σχεδιάκια μας. Εγώ θα κάνω τα σχεδιάκια αυτά που θέλω, εσείς κάντε τα σχεδιάκια που θέλετε. Συνήθως μου αρέσει να κάνω μία γραμμή στο έτσι,
Έτσι, και μια γραμμούλα λίγο πιο κάτω, μετά το δάχτυλο. Πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει να παίρνω μετά τη λεπτή την παλίτσα και να βάζω μερικά spots. Θα έχουμε έτοιμο το σχεδιάκι μας στο Χριστουγεννιάτικο του Άγιου Βασίλη, εδώ πέρα το γαντάκι. Μπορούμε να πολυμερίσουμε ή μπορούμε να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τη φουντίτσα. Εγώ θα ήθελα να φτιάξω και τη φουντίτσα. Θα πάρω το unicorn μου, το αγαπημένο, δεν είναι τέλειο. Λοιπόν, και θα πάρω λευκό και θα αρχίσω να φτιάχνω σιγά σιγά τη φουντίτσα του γατιού. Θέλει απαλά απαλά για να βγουν το πάτενο το γάντι σας, γιατί από το, όχι από το, στο γάντι να βγει το pattern, από το brush σας, διότι το πινελάκι, γι' αυτό έχει σχεδιάκια και κοψιματάκια, για να μην το πατάμε πολύ, αν το πατάμε πολύ, δεν θα μας βγάλει το επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι να φαίνεται αυτό το ωραίο, το μαλλιαρό, το γούνινο, το χριστουγεννιάτικο του γαντιού. Βέβαια, παίζουμε πολύ με τη λεπτομέρεια και εφόσον έγινε αυτό το πάρα πολύ ωραίο χνούδο το γαντάκι με τα σχεδιάκια του, το βάζουμε να πολυμεριστεί μακριά τα χρώματα πάντα από το LED φουρνάκι μας ή από το φουρνάκι μας, διότι ακόμα και αυτά που είναι έξω μπορεί να πολυμεριστούν, παιδιά. Και εφόσον πολυμερίσαμε το σχεδιάκι μας και έχουμε αυτό το υπέροχο γάντι του Αγίου Βασίλη, το οποίο πρέπει να κάνουμε ένα zoom να δούμε πλέον σε τι κατάσταση βρίσκεται. Πανέμορφο. Λεπτομέρεια. Σχέδιο. Δαχτυλάκια. Γούνινο πολύ ωραία από πάνω. Μας λείπει να προσθέσουμε μια μικρή φουντίτσα εδώ. Και κάποια άλλα details αν θέλουμε να βάλουμε χιονισμένο τελείωμα κάτω, που εγώ θα το κάνω να σας πω την αλήθεια. Και αν κάποιοι θέλουμε μπορούμε να προσθέσουμε με λίγο γκρι εδώ πέρα πάνω, να γίνει πιο έντονο η διχρωμία από το χνοδωτό του γαντιού μας. Για πάμε να δούμε τι θα προσθέσουμε τώρα. Ωραία. Λοιπόν, παίρνω λευκό, που τα αγαπώ πολύ, με την πιλίτσα μου. Προσθέτω εδώ πέρα πάνω ένα ωραίο μπαλάκι, το οποίο είναι το μπαλάκι που έλεγα πριν θα τα προσθέσουμε, το οποίο όμως με το μυτάκι θα το τραβήξω έτσι να γίνει λίγο πιο χνουδωτό, βρε παιδί μου. Το χαλάσουμε λίγο. Μην είναι τόσο στρογγυλό, να έχει και αυτό έτσι, να μοιάζει σαν χιονισμένο μπαλάκι και αυτό. Όχι σαν μια μπάλα που τη βάλαμε πως να είναι. Το βλέπετε, τι όμορφο που έγινε. Έχω δημιουργήσει λίγο γκρι στο πινέλο μου. Και τραβάω γραμμές, σκίες, σκίες, σκίες. Αυτή τη στιγμή, αν του κάνουμε ένα πολύ ωραίο zoom, θα δούμε ότι η γούνα έχει γίνει το κάτι άλλο με τις σκιαγραφίσεις της, με τα όλα της. Έλα ξεζουμαρέ, έλα καθάρισε, ωραία. Βλέπετε τι ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Το γουνάκι μας πλέον έχει προσωπικότητα, πάνω δεν είναι ένα σκετό άσπρο. Πάμε να το πολυμερίσουμε. Πολυμερίσαμε το γαντάκι μας, φυσιολογικά θεωρείται τελειωμένο. Αυτή τη στιγμή με πάρα πολύ ωραίο pattern, με ωραία σκιαγράφηση γύρω γύρω, με τη γούνα του την ανάγλυφη και το φουντάκι πάνω να κρέμεται. Αλλά εγώ δεν θα τελειώσω εδώ, όχι, γιατί μου αρέσει να κάνω όλο και κάτι παραπάνω.
Όπως σας είπα, Χριστούγεννα είναι, μπορούμε να είμαστε λίγο πιο εξτραγκαγκάντζα. Οπότε θα βάλω στο τελείωμα τι ωραία γουνίτσα επίσης με το πινελάκι μου. Κάνω μια ευχή, κάνω μια ευχή. Να είμαστε μαζί, ό,τι κι αν συμβεί. Τα Χριστούγεννα να είναι μαγικά. Κάνω μια ευχή. Μια αίσθηση χριστουγεννιάτικου γαλλικού με το γάντι του Άγιου Βασίλη. Τι άλλο θέλετε? Εύχομαι πολύ να σας άρεσε, να το τολμήσετε και να το φορέσετε, γιατί σας εξήγησα ότι the best for the Christmas είναι να είναι γιορτινά και όμορφα όλα. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να με ακολουθείτε στο Instagram nailsalon.gr, να με ακολουθείτε στο Facebook nailsalon.gr και στο site μας nailsalon.gr, όπου είναι το Nail Salon Project by Derek Liotis. Να με επισκέπτεστε από κοντά αν θέλετε να φτιάχνουμε τα νυχάκια σας όμορφα, ή να ακολουθείτε τις συμβουλές μου step by step και να μου στέλνετε τις δικές σας φωτογραφίες να δω τι κάνατε, έπιασαν καθόλου τόπο οι συμβουλές μου και το DIY που σας δείχνω. Φιλάκια πολλά, καλές γιορτές και να είστε καλά.